Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και σήμερα ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί γεγονότα πριν 44 ολάκερα χρόνια. Και είμαστε σήμερα ευχαριστημένοι και τυχεροί, γιατί απέναντί μας έχουμε έναν, ως καλεσμένο έχουμε έναν εκλεκτό φίλο, στρατηγός Κυπριώτης, Δημήτρης το όνομά του, και πρόσφατα Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλαϊκού Μέτωπο. Καλώς όρισες στην φιλόξενη. Καλησπέρα Πέτρο, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, καλώς ανταμώνουμε, γιατί να είμαστε να ανταμώνουμε και να τα λέμε, ναι. Αποδεικνύεσαι και πάλι παντός. Αυτό είναι να είμαστε καλά, γιατί και εγώ ας πούμε πρόσφατα, εντάξει, προσευλήθηκα λίγο από, από μικρά πραγματάκια. Με καθήλωσαν λιγάκι και είναι η πρώτη μέρα που θυμάμαι τον εαυτό μου που δεν έχω βρεθεί σε πορεία του Πολυτεχνείου. Έτσι, είναι η πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι να μην έχω βρεθεί άλλη. Μάλιστα. Είτε εν υπηρεσία είτε εκτός εν υπηρεσία, έτσι. Τα μικρά πραγματάκια περνούν, έτσι. Ναι, περνάνε, ναι. Τα σημαντικότερα δεν περνούν. Αν και όλα είναι μαχητά. Όλα στη ζωή, έτσι είναι, μαχητά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα... δόξα τω Θεώ, όπως είπες, τέτοιες μέρες γίνονται πορείες προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία πάντα, έτσι. Και μάλιστα στη δεκαετία του 80 νομίζω είχαμε και νεκρούς τότε. Βέβαια. Δεν ξέρω, δεν έχω μια πληροφόρηση αν σήμερα στα μπλοκ φιλοξενείται και ομάδα, μάλλον το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, καλά τον ΑΝΕΛ όχι, αλλά του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν υπήρχε. Γιατί πέρυσι βεβαίως και υπήρχε, αλλά ήταν τόσο περιφρουρημένο με γύρω-γύρω από μονάδες των ΜΑΤ που λες καλά, εντάξει, πηγαίνετε παιδιά. Γιατί αν ήταν και φέτος θα είχε κάποιο γέλιο υπόθεση, δεν ξέρω. Μάλιστα. Είδα και την ανακοίνωση του ΕΠΑΜ, η οποία λέει ότι όλες οι χούντες, είτε στρατιωτικές είτε κοινοβουλευτικές, έχουν την ίδια, θα έλεγα... πατρότητα. Το αίτημα για λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια είναι εκ των ουκάνεφ, έτσι. Ναι, βέβαια, αυτό παραμένει πάντοτε και θα παραμένει μέχρι να τα αποκτήσει και η χώρα μας αυτά τα μεγάλα ιδεώδη, τα οποία δεν μπόρεσε ποτέ να τα πιάσει. Εκτός από μερικές, ας πούμε, χρονικές στιγμές και περιόδους που πράγματι η δημοκρατία, μπορούμε να πούμε ότι δούλεψε, αν όχι όπως έπρεπε, αλλά υπήρξε. Επίσης κάνει αναφορά για πραγματική επαναφορά της πραγματικής δημοκρατίας. Το θέμα είναι τώρα αυτό. Συγγνώμη, μεταπολίτευσης. Μεταπολίτευση, ναι. Άρα αφήνει μια αιχμή ότι δεν έγιναν τα πράγματα ως περιγράφονται, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν και λέω και πάλι, ο κόσμος από το 1974 και μετά έζησε και μια περίοδο στην οποία αισθάνθηκε, λέω, ο κόσμος και ελεύθερος και περισσότερο δημοκρατικότερος για να εκφραστεί. Έγιναν βήματα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι έγιναν. Βέβαια, η κατάληξη σήμερα είναι σαν να τα γκρέμισε όλα, ό,τι καλά και αν υπήρχε, διότι αυτό έχει σημασία το σήμερα. Ο κόσμος προβλέπει το σήμερα και το αύριο. Τώρα να αναπολούμε πάλι τα παλιά και να καθόμαστε πάνω στις δάφνες των παλαιών δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι σήμερα πώς πορευόμαστε, σήμερα πού πηγαίνει η πατρίδα και δυστυχώς μόνο δημοκρατικά δεν γίνεται. Μάλιστα. Ναι. Και σήμερα λες και αύριο προφανώς δημοκρατικά. Και βεβαίως όταν λέμε δημοκρατικά δεν εννοούμε αν πάει ο κόσμος να ψηφίσει, γιατί μπορεί να σου πει καλά δεν ψηφίζει ο κόσμος. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο αν ο κόσμος να ψηφίσει. Το θέμα είναι πώς ψηφίζει, γιατί ψηφίζει, γιατί άλλα του λένε, άλλα του κάνουν, πόσο παραπλανούν και τελικά τι εφαρμόζεται.
γιατί μπορεί να σου πει κιόλας και αυτό το μόρφωμα που δημιουργείται τώρα της δημοκρατικής συμπόρευσης, πώς λέγεται, με τις εκλογές που έκανε. Παράταξη αυτή είναι. Εάν αυτό είναι έκφραση δημοκρατίας, όπως θέλουν να μας το παραστήσουν, τότε είναι να γελάμε. Διότι είναι ό,τι χειρότερο εκτός από δημοκρατικό. Δεν μπορεί ο κάθε διερχόμενος δια των 3 ευρώ ή δεν ξέρω πόσο ήταν, 2-3 δεν ξέρω πόσο ήταν, να μπορεί κιόλας ένας να ψηφίζει 100 φορές, να φέρει δεν ξέρω κι εγώ από πού, απλώς και μόνο αυτό δεν είναι δημοκρατία. Κάθε άλλο παρά δημοκρατία είναι. Χίλιες φορές να ήταν 1000 άνθρωποι, αλλά να ήταν 1000 που ξέρανε γιατί ψηφίζουνε, ποιον ψηφίζουνε, ποιο κόμμα ψηφίζουνε, ποια ιδεολογία, παρά αυτό το πράγμα το άγνωστο. Έτσι, το αγνώστο Θεό, δηλαδή. Εκεί πέρα πάμε. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αρχαιρεσίες, γυρασμένα, αρρωστημένα κόμματα. Θέλουν όμως να μας το παρουσιάσουν. Πρόσεξε εδώ. Θέλουν να μας το παρουσιάσουν όχι μόνο αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και οι άλλοι που βρίσκονται απ' έξω, άκουγα και τους, των άλλων παρατάξεων, των πολιτικών παρατάξεων, που ευνοούν μια τέτοια μεταχείριση. Είναι πολύ λάθος. Όχι λάθος, είναι ό,τι το αντιδημοκρατικότερο. Δες τώρα, αυτή η σημερινή, δεν μπορούμε, αυτή μάλλον η σημερινή αρρωστημένη κατάσταση, προέξοφλη, και το αύριο, φαλκιδεύει το αύριο. Φαλκιδεύει το αύριο από γεννήμιση του. Και έχει σχέση, όπως τα λες, από πρώτερες αρρωστημένες καταστάσεις. Βεβαίως. Χθες. Ναι. Πώς φτάσαμε στην πρώτη χούντα. Ακριβώς. Από τη χρεοκοπία του πολιτικού κόσμου. Έτσι, ναι. Και δυστυχώς το πηγαίνουν προς τα εκεί πάλι, έτσι, προς τα εκεί πάνω, όχι ότι μπορεί να δημιουργηθεί χούντα σήμερα με τις συνθήκες αυτές, αλλά την ασχούνε με έναν άλλον τρόπο, να το πω έτσι. Όταν λοιπόν βγαίνει η ανακοίνωση και για τις κοινοβουλευτικές χούντες, έτσι, αυτό υπενήσεται, δεν υπενήσεται τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι περισσότερο μπορεί να κάνει μια χούντα από ό,τι γίνεται σήμερα, για να το καταλάβουμε δηλαδή τώρα και να μιλάμε έτσι και ανοιχτά και χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Δηλαδή, τι άλλο θα γίνει, αφού τα πάντα είναι απαγορευμένα και σήμερα. Βλέπεις, γίνεται μια πορεία του Πολυτεχνείου και κατεβαίνουν 7.000 αστυνομικοί. Για ποιο λόγο? Για να 40-50 άνθρωποι μπουκάρισαν μέσα στο Πολυτεχνείο, κλειστήκανε μέσα, δεν άφησαν κανένα να πλησιάσει, λες και δεν μπορούσαν αυτό να το προλάβουν. Από την άλλη πλευρά μπήκανε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσα στο επιτελείο, έτσι, ή του Ρουβίκονα. Και εγώ έχω μια απορία. Εγώ που είμαι ένα αποστρατεία, για να περάσω μέσα, δεν περνάω έτσι. Δηλαδή πώς πέρασαν από εκεί και λέει θα διατάξουμε δε τώρα και ιστορίες. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι ντροπή δηλαδή αυτά να συμβαίνουν. Ας πάνε να μπουν σε κανένα Υπουργείο Άμυνας του Εξωτερικού, σε οποιοδήποτε Υπουργείο. Ας πάνε να δούμε πώς μπαίνουν. Δεν είναι ότι θα τους αποτρέψουν με βίαιο τρόπο, αλλά δεν μπορείς να πλησιάσεις σε διαδικασίες. Μα άμα στο Υπουργείο Άμυνας περνάς έτσι, φαντάζεσαι άλλα Υπουργεία τι μπορεί να γίνει. Άρα κάποιοι υποθάτουν αυτοί. Δεν ξέρω. Ερωτηματικό τώρα βάζω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, περιγράφεις μια κατάσταση που δίνει την εντύπωση του ξέφραγου αμπέλιου. Είναι εντελώς. Είναι μια αυθαίρετη χώρα με αυθαίρετο πολιτικό σύστημα, να το πούμε έτσι. Για το Ρουβίκονα όμως δεν μπορεί να είμαστε αυστηροί. Δεν είμαι αυστηρός με για την έννοια. Για μπαχαλάκηδες εν γέννη, ναι, αλλά αυτοί έχουν στίγμα. Εγώ προσπαθήσω οτιδήποτε. Καταρχάς, θέλω να μιλάω με ονοματεπώνυμα. Όταν εγώ ως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο κάνω μία πράξη, α, β, γ, και οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε, πολιτικό, αν θέλεις, κόμμα, φορέας, έχει το όνομά του και όχι μόνο το όνομά του, και το πρόσωπό του έχει και την ονομασία του έχει και τα πρόσωπά του. Εδώ ποιος αντιπροσωπεύει το Ρουβίκονα? Υπάρχει κάποιος που τον αντιπροσωπεύει? Γιατί τότε θα έχει μια αξία και η πράξη του, αν θέλεις, ακόμα. Έτσι το βλέπω. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν έχω να πω ότι ξέρεις προσάπτω στο Ρουβίκονα κάτι περισσότερο από ό,τι στους μπαχαλάκηδες σε όλα αυτά τα παιδιά. Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι θα έπρεπε φυσιολογικά να ξέρουμε ποιοι είναι και ποιοι το κάνουν αυτό. Και να χειροκροτήσουμε έναν ανάγκη αν κάνουν και κάτι. Έτσι. Με την έννοια, αν κάνουν κάτι εννοώ, το οποίο αν θέλεις έχει και τη συγκατάβαση του κόσμου.
Εγώ επιμένω ότι ο Ρουβίκονας έχει δώσει καλά δείγματα γραφής ως ακτιβιστές, έτσι. Ναι, εντάξει, μην προσδοκούμε κάτι παραπάνω από ακτιβισμό. Εγώ δεν λέω ότι ο ακτιβισμός... Απλά λες, δεν μπορεί να είναι μπάχαλο έρμεο ένα υπουργείο. Έτσι. Οποιοδήποτε πόσο μάλλον εθνικής άνθρωπος. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν είναι ωραίο. Με αυτή την έννοια το λέω, έτσι. Δεν είναι όμορφο πράγμα. Έχει, αυτό. Δίνει όμως ένα συμβολισμό, έτσι. Εφόσον και αυτό το υπουργείο είναι μέσα στο συστημικό πλαίσιο. Όλοι στο σύστημα είναι. Δεν αφιβάλλω ότι όλοι είναι στο σύστημα. Τέλος πάντων. Τώρα, θέλω να σταθούμε στο σήμερα και στο αλλά δεν ξέρω, είμαι υποχρεωμένος, προφανώς δεν ξέρεις, είδες την ανακοίνωση, αλλά προφανώς δεν ξέρεις. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή όπως είπα ήταν η πρώτη φορά που δεν συμμετείχα, προσπαθώ να πάρω πληροφορίες ακριβώς το τι έγινε. Δηλαδή όταν το ΠΑΜ κατεβαίνει με τα λάβαρά του και με τις σημαίες του και με την εθνική του σημαία και με την ελληνική σημαία, έτσι, εγώ οποιοδήποτε παρεμποδίζεται με τα λάβαρά του να λάβει μέρος σε αυτή την πορεία, η οποία είναι, αν θέλεις, μια πορεία η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο, σηματοδοτεί κάτι σπουδαίο, ρε παιδί μου, είναι μια εξέγεση, είναι μια τάση ελευθερίας, είναι κάτι που σηματοδοτεί και του απαγορεύουν κάποιοι άλλοι να μην συμμετέχει, διότι το, και αυτό που του λένε είναι κρατάς ελληνική σημαία, και δυστυχώς είναι δυνάμεις οι οποίες θέλουν τάχα μου να συμμορευτούμε σε λαϊκό μέτωπο, τότε με συγχωρείς, αυτό δεν μπορούμε να μην το καταγγείλουμε. Επειδή όμως θέλω να είμαι 100%, 1000% βέβαιος ότι έγιναν αυτά από συγκεκριμένα μπλοκ, έτσι, θα περιμένω μέχρι και αύριο για να δούμε και εμείς τις ενέργειες και να ξέρουμε και ποιους έχουμε απέναντί μας τελικά. Ποια μειοψηφία είναι εκείνη που μπορεί να εμποδίσει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με κόπο, την συλλογική, την ενότητα, να φέρουμε την ενότητα του λαϊκού, του λαού. Αυτό έχει σημασία, τη λαϊκή ενότητα. Αυτή που προσπαθούμε να φτιάξουμε το μέτωπο, γιατί μας κατηγορούν ότι εμείς δεν θέλουμε το μέτωπο. Και έρχονται και πυροδοτούν με τέτοιες ενέργειες αυτή την προσπάθεια. Είναι λίγο αστείο να προπορεύεται μπροστά η σημαία, η ελληνική σημαία, η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου και να έχουν αλλεργία με άλλες ελληνικές σημαίες. Δεν είναι αστείο, είναι βίωμα αυτό το οποίο καλλιεργείται σε μια μερίδα και δυστυχώς είναι νέων ανθρώπων που δεν θα έπρεπε στους νέους ανθρώπους αυτό να σηματοδοτεί η σημαία, δηλαδή ένα το αφαίρετο κράτος, αν θέλεις, αυτό που όλοι πολεμάμε, είναι λάθος, τεράστιο λάθος. Δεν, από κανένα κείμενο δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε ταξικό ούτε μη ταξικό, αλλά είναι μια πατριωτική έκφραση που μέσα σε αυτή την έκφραση θα μπορούσε να βρει στέγη οποιοδήποτε. Δυστυχώς όμως για μια ακόμα φορά μια ελάχιστη μειοψηφία ενός μεγάλου κορμού, μεγάλου κορμού που θέλει τη συμπαράταξη, τραβάει προς τα πίσω όλο αυτό το μπλοκ. Θα δούμε λοιπόν μέχρι πού θα το πάνε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή πολλές φορές και εσύ το έχεις βάλει, τι γίνεται με τις συμμαχίες, τι γίνεται. Εδώ είναι όμως και ένα άλλο θέμα, είναι οι συλλογικότητες. Και εδώ έρχομαι να πω και για τις συλλογικότητες που μας επιβάλλουν να κατεβαίνουμε στους πληστηριασμούς χωρίς τα ταμπελάκια μας. Να λοιπόν που το ταμπελάκι έχει την αξία του, όχι γιατί θα δείξει ότι είσαι εσύ παρόν, όχι, δεν είναι αυτό. Όχι ότι εσύ δεν φέρεις το ταμπελάκι για να κοροϊδέψεις τον κόσμο και να έρθει κι άλλος κόσμος για να δείξει ότι είσαι άνεξα. Όχι, είναι διότι με την ταμπέλα σου δείχνεις ποιος είσαι. Και έτσι πρέπει να γίνονται οι ενέργειες, με ονοματεπώνυμο, καθαρά, όμορφα. Να γιατί προσπαθούν να μας επιβάλλουν το όχι το ταμπελάκι. Αυτή την έννοια, να το αποτέλεσμα, ήταν το σημερινό. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν φωνάζουν, στην Αθήνα βέβαια αυτό δεν γίνεται πλέον, έτσι, στην Αθήνα δεν γίνεται, αλλά στην περιφέρεια το επιβάλλουν και ήδη το έχουν κατορθώσει κατά πολύ. Δυστυχώς δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από τέτοιες ενέργειες, Πέτρο. Είναι εντελώς λάθος. Γι' αυτό και δεν ήταν παρόν το ΕΠΑΜ στην Πανελλήνια συνάντηση των κινημάτων κατά των πληστηριασμών. Βεβαίως. Και δεν είχαμε άδικο τελικά. Και τελικά δεν είχαμε άδικο, διότι ήταν ήδη καπελωμένοι.
η όλη υπόθεση, έτσι, από κομμάτια τα οποία είναι γνωστά. Και βεβαίως μέσα εκεί πέρα βρίσκουν χώρο να πάνε και οι συλλογικότητες. Αλλά το κύριο, η κύρια έκφραση ήταν καπελωμένη. Απόδειξη. Ήμουν παρόν και το ξέρω, τα το ξέρω ότι ήσουν παρόν. Απόδειξη ότι και η ΛΑΕ από όσα αντιπροσωπεύτηκε στην αρχή με μια φωτογραφία και μετά μην τις είδατε. Και μετά μην τις είδατε. Γιατί κατάλαβαν και αυτοί ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρχε το εξής σκηνικό, ενώ ήταν μια πολύ καλή πορεία. Ναι. Καλή, όταν λες καλή, εντάξει, σχετικά με τον κόσμο που κατεβαίνει σε πορείες, θα μου πεις. Ναι, είχε. Γιατί καλή, εγώ θα κόσμο. Πω, όταν δω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Τον κόσμο, όχι τις συλλογικότητες, τον κόσμο, αυθόρμητα. Αυτό έχει σημασία. Το αυθόρμητο του κόσμου. Ήταν πολλές, αρκετές συλλογικότητες. Εντάξει, ο καθένας έχει μια συλλογικότητα. Και μια ευπρεπής εμφάνιση. Στο μεταξύ φάνηκε το καπέλο από την πρώτη στιγμή όταν το γκρουπ της Θεσσαλονίκης ανταρσίαται ενός παρένθεσης λέει το πανό της Θεσσαλονίκης θα πάει πρώτο. Εντάξει, δεν έπαιξε η λέξη άντερση, αλλά ήταν γνωστό όμως. Και κατόπιν, τι να κάνει και η ΛΑΕ, βγάζει 5-7 άτομα μπροστά, ένα πανό πιο μπροστά, και επίτηδες βραχικύκλωνε το γκρουπ της Ανταρσία, γιατί εκείνος λέει, ρε παιδιά, δώστε μας 5-10 μέτρα μια απόσταση. Ναι. Γιατί με την ντουντούκα, έχοντας πλάτη στο κεφαλή της πορείας, ήθελε να κάνει το σκηνικό του, έτσι, τα συνθήματα, το ένα, το άλλο. Και πήγαινε έτσι με ανάποδο βήμα και, ναι. Ήθελε να κάνει εφέτελος πάντων ο άνθρωπος, να περάσει το μήνυμα. Ναι, ναι. Και δώσ' του τον κοντράρι. Να ρωτήσω κάτι, ρωτήσω εσένα που ήσουν. Ποιον από τον απλό κόσμο ενδιαφέρουν αυτά? Ποιον από τον κόσμο που βιώνει αυτές τις καταστάσεις σήμερα της φτώχειας, που δεν έχει να πληρώσει, που δεν έχει να πάει σε ένα νοσοκομείο, που δεν έχει καμία κοινωνική μέρημνα, αφορούν αυτές οι αηδίες? Διότι περί αηδιών πρόκειται. Κοίταξε, το ότι πρέπει να υπάρχει μια πανελλήνια συνεννόηση των κινημάτων κατά του πληστηριασμού. Γιατί να έχουν τα κινήματα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και τα κινήματα να κατέβουν μόνα τους, να κάνουν ό,τι θέλουν. Τι δουλειά έχουν τα κόμματα με τα κινήματα? Κινήματα ήταν, δεν φαίνονταν πουθενά τα κόμματα. Εγώ μεταφράζω τώρα τις παρατάξεις. Δεν τα είδαμε. Δεν τα είδαμε. Κάποιοι όλοι από εκεί προσπαθούν, είναι ό,τι έγινε με τα χαράτσια. Θα δεις πώς θα πληρωθεί πάλι. Με τα χαράτσια έτσι δεν γινότανε. Ακριβώς το ίδιο δεν γινόταν. Δεν λέγανε τα κινήματα εναντίον των χαράτσια. Και τελικά ήταν πίσω όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Και όταν οι ίδιοι αυτοί που συμμετέχουν τώρα στις συλλογικότητες και την κοπάνησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί ήταν που προστατούσαν. Να λοιπόν. Πώς φτάσαμε στο πατριωτικό καθήκον, βέβαια. Κυρίως Βαλαβάνη. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Πάντως, αυτό που γράφτηκε στα ΜΜΕ ότι θα σκληρύνει η αστυνομία τη στάση, μπλόφα ήταν. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, γιατί να σκληρύνει η αστυνομία? Δεν υπάρχει κάτι για να σκληρύνει η αστυνομία. Δηλαδή, από τη συνάντηση των δύο υπουργείων. Προέκυψε αυτό, των δύο υπουργών, προέκυψε αυτό, ότι θα σκληρύνει η αστυνομία τη στάση. Δεν άλλαξε τίποτα. Πού δηλαδή? Ναι, ναι, κάτσε, 29 του μήνα ξεκινάνε. Περίμενε. Περίμενε. Εγώ δεν λέω αν θα σκληρύνει ή δεν θα σκληρύνει. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αν θα περάσουν ή δεν θα περάσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αυτό έχει μια σημασία. Και εδώ πέρα. Στη συνάντηση αυτή για την ταμπακέρα, αυτό δηλαδή δεν υπόθηκε τίποτα? Όχι, φυσικά. Ίσα-ίσα ο κύριο Τσακαλώτο με χαρά ανακοίνωσε στη Βουλή με ένα χαμόγελο που ήταν, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι που έφτανε, που είπε με χαρά σα ανακοινώνω ότι στι 29, αυτό είναι υπουργό, 29 λέει ξεκινάνε και γίνεται. Καλώς στον κύριο Σόιμπλε και σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα διάφορα πράγματα της Ευρώπης που θέλουν να παριστάνουν και τους θεσμούς. Και όπως είπες, ένας από τους θεσμούς, το Δέλτα Νιτάφ, μιλά ότι ναι, αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να τρέξουν. Βέβαια, δηλαδή, πρέπει να τρέξουν. Το ξεσπίτωμα, λέγεται μεταρρύθμιση. Μα μόνο αυτό γίνεται επί της ουσίας, μόνο αυτό γίνεται. Σήμερα πληροφορηθήκαμε, ότι δημοσίων εσόδων, ποιο είναι αυτό, το Ταμείο Δημοσίων Εσόδων, πώς λέγεται, ναι, έβαλε επιτρόπους μέσα στις μεγάλες εφορίες. Και
μάλιστα σε μια μεγάλη εφορία είναι και Γερμανός, διότι το ταμείο αυτό εκπροσωπείται από τους ξένους και όχι μόνο από εμάς, έτσι. Λοιπόν, τώρα τι περιμένουμε, για τι πράγμα να μιλάμε τώρα. Εδώ το θέμα είναι να αντιληφθούμε όλοι οι Έλληνες σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Να αφήσουμε τα μικρά που μας χωρίζουν και να κοιτάξουμε τα μεγάλα. Να αφήσουμε όλα αυτά τα δίθεν και να πάμε επί της ουσίας. Θα αναγνωρίσουμε ότι ο αγώνας εδώ είναι ένας αυτή τη στιγμή πράγματι εθνικό απελευθερωτικός. Αυτό είναι και όσο και αν φαίνεται παράξενο στους πολλούς, όσο και αν δηλαδή ας πάμε να δούμε τι έγινε με τις καταστροφές που κάνουν εδώ πέρα, με τις πλημμύρες. Και τι ακόμα μέχρι να γίνει, διότι ακόμα δεν έχει τελειώσει αλήθεια, αυτό το κακό. Αλήθεια, ο εγκέλαδος είναι ανεξέλεκτος, δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε. Ναι, ούτε τις βροχές. Μα πώς θα το κάνεις όταν όλα αυτά γίνονται σε μια αυθαίρετη χώρα, όπως είπα στην αρχή, με αυθαίρετους πολιτικό σύστημα, έτσι, και εν πωλής και ένα αυθαίρετο πληθυσμό, τον οποίο έχουν μάθει έτσι. Γιατί έτσι βλέπει ο άνθρωπος ότι έτσι θα λύσει και το πρόβλημά του. Ενώ εάν όλα λειτουργούσαν κάτω από νόμους, κάτω από σωστές διατάξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ικανοποιούνται. Όμως η ψήφος, η πελατειακή θα εξέλιπε. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σύστημα δεν το θέλει. Εκεί σκαλώνουν τα πάντα. Δηλαδή σήμερα άκουσα μια μεγάλη επιχείρηση από τη Μάνδρα να δίνει 700.000, να ανακοινώνει 700.000 είδη που έχει μέσα, είδη αξίας 800.000, ότι θα τα διανύμει. Και λέω καλά, τόσο τους έπιασε τώρα έτσι ξαφνικά η φιλανθρωπία. Και τι αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται ότι όλη η επιχείρηση, οι αποθήκες ήταν στημένες μέσα στην κήτη του ρέματος, έτσι, και ήταν η πρώτη που έπεσε. Άρα λοιπόν η αυθαιρεσία η δική του πάνε να τη διαπληρώσει με δίθεν φιλανθρωπία. Δηλαδή εδώ είναι να τρελαίνεσαι και κανένας δεν μιλάει. Και τα λέμε τώρα, διαβάζω κάπου και έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Όπως λέγανε όλοι μαζί τα φάγαμε, αυτό δεν λέγανε. Mm-hmm. Τώρα λέμε υπεύθυνοι μας όλοι. Μπορεί καμ' άλλο τώρα να πούμε. Υπεύθυνοι είμαστε όλοι. Δηλαδή λες και ο κόσμος είναι υπεύθυνος επειδή ψάχνει να βρει η φτωχογειτονιά. Αλλά και πάνω σε αυτούς, όταν αφήνεις να αυθαιρετεί ας πούμε τη φτωχογειτονιά, έρχεται και ο άλλος από τα βόρεια και τα νότια προάστια και αυθαιρετεί στο δεκαπλάσιο. Και διότι αυτός έχει να τα σκάσει κιόλας. Και έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει βολεύονται όλοι. Δεν βολεύονται όλοι. Όχι. Το σύστημα τους οδηγεί σε αυτόν τον τρόπο για να βολευτούν. Εδώ είναι, μπορούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Μα δεν μπορείς να φύγεις από αυτή την κατάσταση εφόσον αυτό το πολιτικό σύστημα την έχει δημιουργήσει, είναι διαχρονική, καλύπτει πολλά χρόνια και έτσι το μόνο που μπορεί να σώσει την κατάσταση είναι η ανατροπή αυτού του πράγματος. Πώς όμως θα γίνει η ανατροπή? Η ανατροπή δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά εάν δεν αλλάξει πρώτα απ' όλα η νοοτροπία. Αν δεν αλλάξουν αυτοί που μας κυβερνούν τόσα χρόνια. Και είναι καιρός να γίνει. Αυτό όμως είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Ο οποίος δεν αφήνεται από πουθενά να αναπνεύσει και να ακούσει και έναν άλλον λόγο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω να ακούσει. Δεν του αφήνουν ούτε αυτό το περιθώριο. Είναι τα πάντα μπλοκαρισμένα. Η εξουσία έχει μπλοκάρει τα πάντα. Και γι' αυτό υπάρχει αυτό το κράτος το αυθαίρετο που βεβαίως είναι ο τύραννος του πολίτη. Θα πρέπει να πω ότι σε ευρωπαϊκές πόλεις, περιοχές, ο ιστός της πόλης χτίζεται με βάση τα ποτάμια, έτσι, τις περιοχές φυσικού κάλους, θάλασσες. Εδώ εμείς βρήκαμε πιο ενδιαφέροντες τρόπους να μπαζώνουμε. Ακριβώς. Κάποτε δεν μας εκδικηθεί η φύση. Ακριβώς, εκδικηθεί η φύση. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Εγώ καταρχάς έζησα λίγο καιρό στην Αυστρία. Και επειδή και τα παιδιά, ο ένας από τους μου βρίσκεται και ζει στην Αυστρία, πηγαίνω, έρχομαι, βλέπω και το ίδιο γίνεται και με τον άλλο μου γιο που είναι στην Κύπρο. Και εκεί λοιπόν, αν θα πας, θα δεις και στην Κύπρο και στην Αυστρία μια τάξη. Υπάρχει τάξη. Γιατί έμαθαν εξ αρχής, βεβαίως πρέπει και η λαϊκή στέγη να ικανοποιηθεί. Δηλαδή θα ήθελα εγώ, όταν ανέλαβε αυτή η αριστερή λεγόμενη κυβέρνηση, το πράγμα που, πρώτο πράγμα που θα έκανε, να τακτοποιηθεί
ικανοποιήσει αυτές τις λαϊκές ανάγκες, βρίσκοντας χώρους τους οποίους οριοθετεί εξ αρχής και τους τακτοποιεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται ούτε το ρημοτομικό, ούτε το γεωλογικό, ούτε το περιβαντολογικό. Αυτό γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή επιλέγεται ο χώρος, φτιάχνονται πρώτα οι υποδομές και στη συνέχεια καλούνται να το κατοικήσουν. Αυτό είναι σχέδιο παντού. Εδώ στα παράλια της Λάρισας, εδώ και 5-10 χρόνια, θέλει ο Δήμος, Αγιάς τέλος πάντων, να φτιάξει σχέδιο ρημοτομικό. Δεν είναι, δεν αφήνει το κεντρικό κράτος. Και δεν αφήνει, είναι θέμα ρευστότητας, λεφτών. Μπράβο τώρα. Λέει ο Δήμος, θα πάρουμε δάνειο. Απαντά το κράτος, ποιο δάνειο. Άκου τώρα μια διάσταση που έβαλε. Θα χρεωθείτε κι άλλο. Είναι το εύκολο. Στο πουθενά, στο χάος. Άκου λοιπόν μια διάσταση τώρα μόλις που έβαλες. Έβαλες τη ρευστότητα, έτσι, από τη μία πλευρά και την αναγκαιότητα από την άλλη. Πώς είναι δυνατόν σε μια χρεοκοπημένη χώρα που βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο σκληρό ευρώ, που είναι μόνο από δανεικά ότι έρχεται τα περισσότερα και τα οποία και όσες τις πράξεις τις δίνεις, να μπορέσεις να υπάρξει ρευστότητα. Άρα εδώ έχουμε το παραμύθι που τρώμε, ότι η Ευρώπη μας έφτιαξε, μας έδωσε χρήματα και μας έφτιαξε πράγματα. Ότι έχουμε τα ΕΣΠΑ, ότι έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και ουδέν ψευδέστερο, διότι τα μεν ΕΣΠΑ σχεδιάζονται βεβαίως με βάση τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή βγάζει σε ποιους κωδικούς θα ενεργοποιηθούν. Και εδώ αρχίζει ο σχεδιασμός. Έρχεται λοιπόν το εύκολο και λέει δεν έχουμε τίμες μελέτες, δεν έχουμε όριμες μελέτες. Και όσο να γίνουν οι μελέτες, αυτά περνάνε και περνάνε τα χρόνια. Δεν έχουμε ρευστότητα. Θα πάρουμε δάνειο, δανειζόμαστε. Και λέω εγώ τώρα πολύ απλά. Το ΕΠΑΜ τι επαγγέλλεται, ρε παιδί μου. Επαγγέλλεται δύο πράγματα. Πρώτον, κύριε, ότι δεν πρέπει να έχουμε χρέη. Εφόσον δεν πρέπει να έχουμε, πρέπει να μην τα αναλάβουμε αυτά τα χρέη. Άρα πρέπει να τα σβήσουμε τα χρέη προς τις δάνειες δυνάμεις, γιατί έχουμε πληρώσει στο εκατονταπλάσιο. Δεύτερον, πρέπει να έχουμε ρευστότητα. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε το δικό μας νόμισμα. Άρα, δικό μας σχεδιασμό, χωρίς χρέη, δικό μας σχεδιασμό, με δικό μας κρατικό εθνικό νόμισμα, με μπροστάρι τις δημόσιες δαπάνες, τις δημόσιες επενδύσεις και προς τον ιδιωτικό τομέα και προς τον δημόσιο τομέα. Και να αναπτυχθούν έργα τεράστιας έκτασης, τα οποία και θα απασχολούν κόσμο και οι επιχειρήσεις θα δουλεύουν και έτσι θα έχουμε, δεν θα υπάρχει και η ανεργία. Είναι πολύ απλό το θέμα, δυστυχώς δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν μας αφήνουν να το καταλάβει ο πολύς ο κόσμος, διότι και η ρευστότητα θα ικανοποιεί το και τα έργα θα γινόντουσαν και ο σχεδιασμός βάσει των προτεραιοτήτων των δικών μας και όχι αυτών που μας βάζουν. Πώς έγινε η Ελλάδα μετά τον πόλεμο δηλαδή, με τι έγινε, με το ευρώ έγινε, όχι, με τη δραχμή έγινε, βεβαίως και με δάνεια που έπαιρνε και δεν αποκλείονται, εμείς δεν θέλουμε δάνεια, αλλά και αν μπήκε ένα δάνειο θα είναι με τους δικούς σου όρους, θα είναι με αυτό που εσύ θέλεις. Πώς έγινε η Κύπρος, έχεις πάει τελευταία στην Κύπρο να δεις και τώρα ακόμα, μόνο με τις δημόσιες δαπάνες, το τμήμα των επενδύσεων το δημόσιο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τώρα σου λέει δεν έχω ρευστότητα. Φυσικά δεν έχεις, αφού για να φτιάξεις κάτι πρέπει να πάρεις και την άδεια του άλλου, εάν είναι τις προτεραιότητες, διότι αυτό σου βάζει, σχεδιάζει με βάση τις προτεραιότητες που έχει για να ικανοποιήσει την ελίτ των ξένων πολυεθνικών εταιριών. Και έρχεσαι εσύ στη συνέχεια να φας και κανένα κόκαλο για τις δικές σου, εταιρείες, οι οποίες τελικά αφαιρετούν και αυτές, αρχίζει η αυθαιρεσία, αρχίζει το αλληλοφάγωμα, αρχίζει το μπαξίσι και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν προκύπτουν από αυτή την καταστροφή η οποία έγινε αυτές τις ημέρες εδώ στη Δυτική Αττική. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή, όλες οι καταστροφές. Το
θέμα είναι ποιος μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν μπορεί αυτό το κοινοβουλευτικό σύστημα ως εκεί που είναι βουτυγμένο σε ένα πράγμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακολουθεί έναν μονόδρομο. Μόνο μια εναλλακτική λύση την οποία να εξαγγέλει βέβαια το ΕΠΑΜ, αλλά όχι μόνο του, να και οι άλλες δυνάμεις σε πατριωτική δημοκρατική κατεύθυνση και όχι να μου και στη σημαία ρε φίλε, να συμφωνήσουμε σε μια κατεύθυνση που θα πάμε και τότε να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε τη δύναμη αυτή η μεγάλη ενότητα να φέρει κάτι το διαφορετικό. Τότε μόνο θα δούμε και άσπρη μέρα. Τότε θα λάμψει και η ελπίδα, τότε θα δούμε πρόοδο και ανάπτυξη. Ναι, καλά, τώρα για τις συνεργασίες το ανέφερες στην αρχή, θα μπορούσε, το αναφέρω συνέχεια γιατί, θα μπορούσε να γίνει μια ημερίδα και να έχει αποτελέσματα. Να σου πω, με συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχουν προκληθεί, άκου κάτι που δεν ξέρεις Πατρική, ίσως δεν το ξέρουν και οι ακροατές. Έχουν προκληθεί πολλές φορές δυνάμεις έτσι, να καθίσουμε όχι μόνο στο τραπέζι. Αυτό να καθίσουμε στο τραπέζι, εντάξει, καθίσαμε μια-δύο φορές. Όχι, να βγούμε προς τον κόσμο με τα προγράμματά μας, με το ελάχιστο κοινό παρανομαστή που μπορούμε και να δούμε ανταπόκριση έχουμε από τον κόσμο. Διότι αν δεν έχουμε αυτή την ανταπόκριση, να μην σκοτωνόμαστε τσάμπα και βέρσε. Ο καθένας να ακολουθήσει την πορεία του και όχι ο ένας να υποδαβλίζει τον άλλον. Αν αυτό δεν γίνει, πώς θα πάμε σε αυτό που λες σε μια δημόσια, αν θέλεις, συνέλευση τέτοια. Εμείς το θέλουμε. Βεβαίως το θέλουμε. Αλλά λέμε πριν πάμε σε αυτό, δεν πάμε να μιλήσουμε λίγο στον κόσμο. Να έρθουμε στη Λάρισα, να έρθουμε κλιμάκια στη Λάρισα. Να έρθει ο κόσμος να τους ακούσει, να τους εμπιστευτεί καταρχάς. Αν μπορεί να τους εμπιστευτεί. Διότι ο κόσμος έχει μια αποστροφή αυτή τη στιγμή προς όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι. Και μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλοι. Και οι κοινοβουλευτικοί και οι μη κοινοβουλευτικοί. Εννοείς μεικτά κλιμάκια. Βεβαίως μεικτά κλιμάκια. Αυτό εννοώ. Καλό δείγμα αυτό. Μα δεν το θέλουνε, Πέτρο μου. Δυστυχώς οι προτάσεις αυτές έχουν γίνει και προφορικά και έγγραφα. Δυστυχώς μικρές μειοψηφίες που βρίσκονται μέσα σε διάφορες συνιστώσεις, έτσι. Γιατί φωνάζει το ΕΠΑΜ για το ενιαίο του λόγου, γιατί φωνάζει για την ενότητα της οργάνωσης. Για αυτούς τους λόγους. Διότι αν αρχίσει το καπετανάτο μέσα να λειτουργεί, τότε δεν έχει ενιαία έκφραση. Άλλο το γεγονός ότι μπορώ να εκφράσω την αντίθεσή μου, μπορώ να εκφράσω αυτό που θέλω, αλλά στο τέλος πρικτανεύει η ενότητα. Όταν λοιπόν εδώ πέρα προς χάρη της ισορροπίας και να μην μου φύγει ο κανένας, κλείνω τα μάτια στον ντορπιλισμό και στην πυρπόληση της ελληνικής σημαίας για χάρη να μην μου φύγουνε, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε ούτε τον κόσμο μας, αλλά ούτε και τους έξω που βλέπουν αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Την είδανε σήμερα αυτή την κατάσταση πολύ. Την είδανε πάρα πολύ. Και βεβαίως οι επόμενες μέρες θα σχολιαστεί. Εμείς θα ζητήσουμε εξηγήσεις για αυτό το θέμα. Βεβαίως επίσημα θα ζητήσουμε. Όμως είμαι φιδωλός, δεν πάω παρακάτω, δεν ονοματίζω. Ούτε ονομάτισες. Ναι, διότι πρέπει να βεβαιωθώ 100% 1000%. Ας δοκιμάσουμε στη Λάρισα αυτό το πείραμα των μεικτών κλιμακίων για να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. Ωραία. Θετικά εκεί, ή αρνητικά. Εκεί βρίσκεσαι εσύ, μπορείς με τους τοπικούς τους άλλους παράγοντες της περιοχής να το οργανώσετε και είτε θέλετε να υπάρχει και εκπροσώπηση από το κέντρο, είτε και μόνοι σας να το κατορθώσετε. Δεν υπάρχει. Για κλιμάκια των Αθηνών εννοώ. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, ανέφερα στην Κύπρο αρκετές φορές. Ναι, ναι, ναι. Προς το τέλος της κουβέντας, ήθελα να ξεκινήσω από Κύπρο, μάλλον από την αλφα φάση, από την πρώτη χούντα. Πρώτη φάση της τυραννίας, δεύτερη χούντα, δεύτερη φάση της τυραννίας και βέβαια που είχε και στόχευση στην Κύπρο, έτσι. Βέβαια. Αυτά ο ιστορικός του αύριο. Εγώ και εσύ δεν είμαστε ιστορικοί. Όχι ο ιστορικός. Όχι ο ιστορικός. Ήδη έχουν γραφτεί αυτά. Έχουν φανεί αυτά. Βεβαίως, επειδή ακόμα παίζεται το θέμα Κύπρου, έτσι, δεν βγαίνει εντελώς στην επιφάνεια όπως πρέπει. Όμως έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον η περίοδος Ιωαννίδη δεν ήταν τίποτα άλλο παρά πώς θα καταληφθεί από τον Ατήλα το νησί.
τέρμα. Τελείωσε αυτό. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Το περιγράφει η εφημερίδα Ταχυδρόμος του Καΐρου τον 6 Ιουλίου του 1973. Περιγράφει απόφαση της Αμερικανικής Γερουσίας για εκδημοκρατισμό του καθεστώτος και δημοκρατικές εξελίξεις. Που σημαίνει ότι παράγοντες παλαιοκομματικοί αντάμωναν και στο Παρίσι και αλλού με κλιμάκια της Χούντας για να συνυπάρξει ένα σχήμα όπως συνυπήρξε, έτσι, της Καραμανλής. Ναι, βεβαίως. Θα μπορούσαμε αυτό, να αθωώσουμε το πολιτικό. Αυτή είναι η εξέλιξη, έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι η εξέλιξη. Η Κύπρος κοίται πολύ μακριά. Το θυμόμαστε αυτή την ρίση. Στην δεύτερη φάση, στη δεύτερη περίοδο της επεκτάσεως του Ατήλα. Έτσι. Ας ελπίζουμε ότι θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου, γιατί έτσι λέει. Οι Κύπροι τον έχουν ανοίξει. Πολλά κομμάτια όμως τα οποία βρίσκονται στο δικό μας κοινοβούλιο δεν τον έχουν ακόμα, δεν έχουν ακόμα αφήσει να έρθουν στην επιφάνεια. Κάτι ψελίζουν τώρα. Θα το δούμε. Και υπάρχει εδώ στη Λάρισα δήλωση του Πρόεδρου της Κυπριακής Βουλής ότι θα ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου. Είναι συμφωνία Κωνσταντοπούλου και του εκείνου, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Και έφτασε, να έχω την εντύπωση, ο φάκελος στην Κύπρο από την Αθήνα, αλλά με φιδό, λέει, θα ανοίξει. Με φιδό. Άρα δεν κάνουμε τίποτα. Βεβαίως δεν κάνουμε τίποτα. Και γιατί? Μα εδώ η πατρίδα του καπιταλισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, οι πάντες ανοίγουν τα αρχεία τους, τα ανοίγουν μετά από την παρέλευση κάποιων χρόνων. Εδώ έχουν περάσει τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν να μην έχει μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια? Έχουν πεθάνει, αν θέλουν, οι πρωταγωνιστές πλέον. Έχουν πεθάνει. Ακόμα και οι τελευταίοι ως που ήταν, πέθανε κι αυτός. Αν είχε κάποιο ρόλο, δεν ξέρω. Έτσι. Δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχουν όμως οι απόγονοι, θα μου πεις. Σε ποιον αναφέρθηκες, δεν το συγκράτησε. Στο παλαιό κομματικό σύστημα αναφέρθηκα, της περίοδου εκείνης. Καλώς. Μάλιστα. Επίσης, ναι, προκύπτει και από τη συνάντηση, ο Σαμψόν τα περιγράφει, αλλά... Έχω μια τεράστια βιβλιογραφία πάνω στο θέμα Κύπρου. Συνάντηση του Κόκα της Ελευθερίας, ο οποίος βαρύνεται και για τα Ιουλιανά. Όχι βαρύνεται για τα Ιουλιανά, είναι μέσα τα Ιουλιανά. Ναι. Συνάντηση λοιπόν Καραμαλή Κόκα στο Παρίσι, παραμονές τους μήνες αυτούς που πριν την Κυπριακή τραγωδία. Μάλιστα. Τώρα, το αύριο. Το αύριο. Το αύριο χρειάζεται... Ωραίες γιορτές γίνονται στα σχολεία. Απίλαυσα σήμερα εδώ στη Λάρισα. Ναι, καλό είναι αυτό. Αλλά ζυμώνονται τα παιδιά με το πρόβλημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Εξαρτάται τώρα από τους καθηγητές. Βέβαια, στο Πολυτεχνείο δεν είχαμε μόνο θετικούς πρωταγωνιστές, είχαμε και αρνητικούς. Δεν είπε, βέβαια. Με στρατηγικές θέσεις κατόπιν στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στην ΕΕ, η κυρία Δαμανάκη, στα Αμερικάνικη εταιρεία σήμερα. Άρα από όλα αυτά η γενιά που ήδη έχει πάρει των ματιών της και έχει φύγει έξω και μας θυμίζει ασπρόμαυρα έργα όλη αυτή, και μάλιστα στις 430.000 οι 222 έχουν πανεπιστημιακά χαρτιά. Και τα καλύτερα εξηγή. Λοιπόν μυαλά, το δυναμικό, ναι, που θα είχε λόγο εδώ στις αλλαγές, εδώ στον τόπο, δεν είναι εδώ. Μα έχουν κατορθώσει να το στείλουν εκεί, να επέρονται κιόλας ότι μείωσαν την ανεργία, έτσι. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα κάτι στατιστικά, είναι τρομερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στατιστικά, έτσι, από Ινστιτούτα τα οποία έχουν βγει. Είναι τρομερά, είμαστε τελευταίοι των τελευταίων. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Και αφού φεύγει ο Ανθός, ναι, νεολαία, μετά λένε ότι ήδη έχουμε ελλείψεις, είναι φυσιολογικό να έχουμε προσφυγικές ροές. Ακριβώς. Τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές τις έχουμε εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κλείσει τα σύνορά της καθαρά πλέον. Τέλος. Έχουμε εξελίξεις ως προς τις συνεννοήσεις Τσίπρα και του Πλανητάρχη για Κρήτη, άλλαξε κάτι? Όχι περισσότερα από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ναι, δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
περισσότερο. Mm. Περιμένουμε όλοι να μας φωτίσουν, διότι δεν φωτίστηκαν μέσα από τη Βουλή. Αυτά που υπόθηκαν ήταν αστεία πράγματα, έτσι. Και τώρα, με ό,τι έχει προκύψει με τα πυρομαχικά προς την Σαουδική Αραβία και όλο αυτό το σκηνικό, τώρα πάει αλλού η βαλίτσα. Τώρα εδώ, διότι και αν ήταν κάτι να γίνει θετικό, εγώ παίρνω την περίπτωση, ρε παιδί μου, να γίνει κάτι θετικό. Δηλαδή, άντε και ένας αριθμός των αεροσκαφών να φτιαχτεί. Τώρα δεν θα γίνει ούτε αυτό. Θα έχουμε παραδώσει τα πάντα εμείς, διότι αυτά τα έχουμε παραδώσει, και τελικά μας έμειναν οι μουτζούριδες και θα απλώσουμε πάλι το χέρι για να μας βοηθήσουν από μια τρελή κατάσταση του Ερντογάν, ας πούμε. Να το δούμε και έτσι. Αφού ήρθε ο Ερντογάν και μας εγκάλεσε, γιατί δόθηκε άδεια διήμερη στον Κουφοντίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή να τρελαίνεται κανένας. Εντάξει, λες, μίλησε ρε παιδί μου οι Ηνωμένες Πολιτείες, άντε μίλησαν, είναι μεγάλες. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κλείσει όλο τον κόσμο μέσα, δεν αφήνει να πάρει άλλα μπλή, μίλησε για ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν άκουσα κανένας να του αντιμιλήσει, ρε παιδί μου, να του πει μια λέξη. Εδώ έχουμε φτάσει. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ την κουβέντα, ναι, μας. Να ευχηθούμε όχι μόνο να μην ξαναζήσει ο τόπος τα δικαιώματά του, όχι, στο γύψο. Ίσα ίσα πρέπει να πάρει τα δικαιώματά του, ακόμα πρέπει να τα πάρει τώρα, και αν δεν μπορεί να τα διεκδικήσει με έναν συνεχή αγώνα, διότι ο αγώνας της ζωής είναι συνεχής. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν φτάνει να καταδικάζουμε την αμερικανοκίνητη φούντα. Εμείς τι κάνουμε. Και θα πρέπει γενικότερα τους παλαιοκομματικούς, τους αμερικανοκίνητους ή άλλων συμφερόντων, ξένων συμφερόντων προς την κοινωνία. Καιρός είναι να κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα. Τα εθνικά μας συμφέροντα πάνω απ' όλα. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Έτσι. Και τα δικά μας παιδιά δικαιούνται καλύτερες μέρες. Βεβαίως. Ένα αλλιώτικο αύριο. Έτσι. Πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και εγώ που τα είπαμε. Καλό βόλιο. Και εδώ είμαστε. Να είστε καλά. Με το καλό να αναρρώσεις. Ευχαριστώ. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές που μας άκουσαν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.